εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πρόεδρε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοκλής, αγαπητοί εργαζόμενοι, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, εύχομαι ολόψυχα καλή και ευλογημένη χρονιά, χρονιά γεμάτη αγάπη, γεμάτη ειρήνη, γεμάτη αισιοδοξία, γεμάτη υγεία που είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Θα σας πω κάτι απλό για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι η υγεία. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, πέθανε 52 ετών. Όταν του λέγανε την υγεία μας να έχουμε, έλεγε την υγεία μας και παράδες, χαριτολογώντας. Όταν πέθανε λοιπόν, βρήκαμε στην τσέπη του ένα αρκετά σεβαστό ποσό, αλλά δυστυχώς δεν είχε την υγεία του. Πέθανε ξαφνικά από ανακοπή. Οπότε, νέος εγώ τότε κληρικός, αναλογίστηκα ότι τελικά παράδες είχες. Την υγεία σου δεν είχες. Και χαιρέτησα λοιπόν τον πατέρα μου, έχοντας στο μυαλό μου ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία. Γιατί το λέω αυτό σε αυτό το σημείο. Διότι σε αυτόν εδώ τον τόπο, σε αυτό το χώρο, μέσα στο βιοτεχνικό πάρκο, γίνονται συναλλαγές, γίνονται εμπορικές διαπραγματεύσεις, προσπαθεί ο καθένας κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο να εξοικονομήσει τα προς το ζήν, προκειμένου και η επιχείρησή του να πάει καλά, αλλά και ο ίδιος να υποφεληθεί οικονομικά. Τα λεφτά δεν κάνουν τους ανθρώπους. Τον άνθρωπο τον κάνει η ψυχή. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε καθαρή ψυχή, να συνεργαζόμεθα άψογα και συνετά με τους συνεργάτες μας και με τους συνανθρώπους μας και να είστε βέβαιοι πως όσο δεν κυνηγάμε τα λεφτά, τόσο μας κυνηγάνε αυτά μετά. Τα στέλνει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν το παν στη ζωή είναι η υγεία. Η υγεία λοιπόν εύχομαι σε όλους σας. Καλή δύναμη, καλή χρονιά, γεμάτη από ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε από τα πολιτικά κόμματα ή από τους άρχοντες. Την ανάπτυξη δημιουργούμε μόνοι μας. Με τον τρόπο που εργαζόμαστε, με τον τρόπο που ενεργούμε, με τον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε. Εάν λοιπόν θέλουμε ανάπτυξη, πρέπει σωστά να εργαστούμε και να δραστηριοποιηθούμε. Χρόνια πολλά κύριε Πρόεδρε. Καλή δύναμη σε όλους σας. Εύχομαι και εγώ καλή χρονιά από την πλευρά μου. Αισθάνομαι ιδιαίτερα καλά γιατί ο χώρος αυτός για μένα είναι οικείος. Πριν από τον αγαπητό συνάδελφο, είχα την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι σε αυτό το χώρο για 2,5 χρόνια. Να συνεργαστώ με τους εργαζόμενους της επιχείρησης, τον διευθυντή και τα στελέχη. Περάσανε 2,5 χρόνια πολύ πολύ σύντομα. Προσπαθήσαμε όσο ήταν δυνατόν να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε την επιχείρηση, να συνεργαστούμε και συνεργαστήκαμε εξαιρετικά με τον πρόεδρο των επαγγελματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο του ΒΙΟΠΑ. Ήταν 2 χρόνια νομίζω δημιουργικά παραγωγικά και υπάρχει συνέχεια από τον αγαπητό συνάδελφο ο οποίος βρήκε την επιχείρηση πιστεύω σε μια καλή κατάσταση και με την εργασία που ο ίδιος διαθέτει καθημερινά και τον χρόνο που απασχολείται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και στη δική μου περίοδο αλλά και τώρα από ό,τι έχουμε συζητήσει είναι πραγματικά πολύ αξιόλογοι και τους ευχαριστούμε γιατί συμμετέχουν και στηρίζουν τη Δημοτική Αρχή όχι μόνο της πλειοψηφίας αλλά και της μειοψηφίας τους συναδέλφους οι οποίοι συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εύχομαι σε όλους τους επαγγελματίες να έχουν καλές δουλειές, στις οικογένειές τους υγεία, πρόοδο και ελπίζω ο καινούριος χρόνος να συνεχίσει να είναι ένας χρόνος παραγωγικός και δημιουργικός τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για την επιχείρηση. Καλή χρονιά σε όλους. Καλώς ήρθατε στο βιοτεχνικό πάρκο όπου σήμερα κόβουμε την βασιλόπιτά μας. Αλλάξαμε λίγο τα καθιερωμένα, όπως τα βρήκαμε από το φίλο τον Παύλο τον Μπουζιάννη και το κάναμε σε μία μέρα που δεν υπάρχει εργασία εδώ στο βιοτεχνικό πάρκο γιατί θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες να παρευρίσκονται σε αυτή. Διεπίστωσα ερχόμενος εδώ πέρα στο βιοτεχνικό πάρκο
ότι μπορεί να υπήρχαν αρκετά προβλήματα, αλλά είχε γίνει και μία πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Γι' αυτό όφυλα και οφείλω να το λέω κάθε φορά που αναφέρομαι σε αυτό. Εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε παρά να συνεχίζουμε αυτή τη δουλειά, να προσπαθούμε να παρέχουμε στους επαγγελματίες του βιοτεχνικού πάρκου όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες, κυρίως στον τομέα των υποδομών, για να είναι και αυτοί ευχαριστημένοι και να μπορούν να εργάζονται απρόσκοπτα. Γνωρίζουμε ότι η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει εδώ και περίπου μία δεκαετία η χώρα μας αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Νομίζω το αποδεικνύουμε καθημερινά ότι είμαστε συνέχεια δίπλα τους και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία σας όλους εσάς που παραβρεθήκατε εδώ πέρα, γιατί να ξέρετε ότι με τη δική σας συμμετοχή και με τη δική σας δυναμική μας δίνετε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε παραπέρα και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για το βιοτεχνικό πάρκο και το Δυτικό Εμπορικό Κέντρο. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους άμεσα συνεργάτες μου, την υπηρεσία, τον διευθυντή τον κύριο Κοτσάκο και τους εργαζόμενους της Διοκλής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που καλούνται συχνά πυκνά μαζί με μένα να πάρουμε αποφάσεις σημαντικές για την λειτουργία της επιχείρησης. Όλους εσάς που σε κάθε εκδήλωση που κάνουμε εδώ πέρα, συγγνώμη, τους εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας, να μην τους παραλείψω γιατί είναι σημαντικοί, και όλους εσάς που καθημερινά βρίσκεστε εδώ πέρα και συναλλασσόμαστε μαζί σας. Εύχομαι λοιπόν και εγώ από τη δική μου την πλευρά μία καλή και δημιουργική χρονιά. Μία χρονιά με υγεία, γιατί παρακολούθησα πραγματικά τον πατέρα Φίλιππο με ένα ζωφερό παράδειγμα να μας εξηγεί τι σημαίνει υγεία για όλους μας και επίσης επιτυχία προσωπική και οικογενειακή σε όλους σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους. Εύχομαι πραγματικά δημιουργική χρονιά για την σημαντική εταιρεία του Δήμου, για το βιοτεχνικό πάρκο, για την εταιρεία Διοκλής, η οποία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην καταπολέμηση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση. Και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Η εταιρεία αυτή έχει την αμέριστη συμπαράσταση της δημοτικής μας παράτασης. Να είστε καλά, καλή χρονιά και να τονίσω και πάλι ότι αυτό που είπε προηγουμένως, που υπόθηκε προηγουμένως για την υγεία, είναι η υγεία πραγματικά είναι το σημαντικότερο αγαθό και το βλέπουμε καθημερινά όλοι εμείς που είμαστε στην πρώτη γραμμή στο νοσοκομείο και στην ιατρική. Να είστε καλά, καλή χρονιά με υγεία. Το πρώτο φλουρί, όποιος το βρει έχει το, είναι με χρυσό περιτύλιγμα, δεν λέω που είναι. Δεν λέω που είναι, όχι ότι το ξέρω πάνω στη Βασιλόπιτα, γιατί έχουμε ένα στη Βασιλόπιτα και ένα σε κομμάτια. Άρα δεν ξέρω που είναι το χρυσό. Λοιπόν, όποιος το βρει λοιπόν θα πάρει μια εικόνα της Παναγίας και του Χριστού, η οποία είναι εδώ. Και το δεύτερο φλουρί το ασημένιο είναι ένα τάμπλετ. Το οποίο είναι και αυτό εδώ. Μάλλον η νεαρότερη σε ηλικία παρευρισκόμενη θα θέλει στο δεύτερο.